Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Να είστε καλά! Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους! Σίγουρα. Έλα. Έλα να κάτσεις. Μια ρε, ξεχνάω και το όνομά σου. Τι χιλοκάρι. Πάθηκε εξαλλοδαπής λίγο μας το επάγγελμα δεν μένει πίσω. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μορφήν αναλυώτος ανθρωπίνη προσέλαβε ως κατουσίαν πολυέσπλαχνε Κύριε εν όμων εκπληρών περιτομήν θελήσεις αγαπδέχησαν κι εκείν όπως πάσης τα σπιώδη και περιέλης το κάλυμα το παθόν ημών. Δόξα τη αγαθότητη της ημ, δόξα τη εσφραχνία σου, δόξα τη ανεκπράστο λόγε συγκαταβάσει σου. Εις πάσα τη γην εξήνθεν οθόμηθηκα και κόσμησα βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιερθόν των Θεών ηκέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγά έλεος. Αθλοφόρε Άγιε και η αμαρτή και παντελεήμων, πέσβευε το ελεήμων η Θεός, την άπτες πάντων άθεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός δε μεθάσου επάξον και ελέησον, ετί διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετί διόμεθα υπέρ του Πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου και πάσε Χριστέ ημών αδελφό τους, υπέρ του ευσεβούς ημών έσκατα ξυλών θάλασσαν και αέρα φιλοχρήσιμων στρατού και υπέρ του Κύριων των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσει κατεβοδώσει αυτούς εν πάση, έτι δεόμεθα
υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, των δούλων Θεού του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου, των τρόφι ημών του Ιδρύματος τούτου, των ελεγούντων και λεϊσάντων, των διακονούντων και διακονισάντων, του ιερότητου το καθιδρύματι, των αρχών και εξουσιών της πόλεως και νησού ταύτης και πάντων των παρακολουθούντων, την ιεράν ταύτη τελετήν μετά των οικείων αυτών, είπομεν, έτσι διόμεθα υπέρ του διακλατήν με την Αγία Εκκλησία πόλη νησού χώραν ταύτην και πάσα πόλη και χώραν, από οργής λοιμούσης μου, κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής, ευθυδίου πολέμου και μυθαράτου υπέρ πως έρθει διασκεδάσε πάσα μου γίνει καινός κατημόν κρυμμένη, και ρίσαστε ημάς, επί της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής ελεήσε ημάς, γιατί διόμεθα υπέρ τους ακούσε εκείνον των Θεών, φωνής της δεής μαρτών και λύσει ημάς, ελεή μοργά και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να πει το Πάτρι και το Υιό, και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, τη κερεύσαστη της καταπούς εκκρίν κάρπους εις απόλαυση και τροφήν η μετέρα, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και δανείελ τον Ευαβυλώνη, αμπροδιέτων αμπροξαναδείξας, αυτός παράγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα τάρτα, τη απόλυς καρπής ευλόγησον και τους εκατόν μεταλαμβάντας αγίασον εις δόξαν σύν και τιμήν του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτου, Βασιλείου Γραφάντου Καπαδοκίας του Μεγάλου, ούτην ιεράν μνήμη, τα αυτά παρέσα παρατών επιτελούμε, δημόσιο τεσσεμί την πίστη τελειοθέντων, παράσου δε αγαθέ, κοίτες εφορπίσα στα δώρα τα αυτά σου δίνει επιτελούς και πάντα προσελετήματα και το ενίο σου αγαθόν, εις απόλαυσιν, πρεσβείες παραχράντου δεσπίνης ημών Θεοτό και Παρθένου Μαρία, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρο ως Ιαπαντικού Παντελεήμονος του Αθλοφόρου του Προστάτου και Εφόρου του Ιδρύματος τούτου, Βασιλείου Γραφάντος Καποκέως Μεγάλου, που την ιερά μνήμη επιτελούμε και πάντως είναι αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους. Καλή χρονιά και του χρόνου να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά. Αριάδνη, πού είσαι επί των μελετημάτων του Χριστού. Του Χριστού. Παναγίας. Απόψου και της Παναγίας και να έρθει η κυρία του Πρόεδρος. Συνεχίσει. Το γυροκομείο. Του Ζητιάνου, του Πρόεδρου. Του Προέδρου και μεγάλο κομμάτι. Έχουμε υγεία και καλή χρονιά για όλους. Ποιο είναι του Προέδρου? Να κόψουμε. Βάσε το σύμφωνο. Κόψτε εδώ και στους Προέδρους. Του Προέδρου. 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 Μπορεί να πέσει. Το νόμι. Ορίστε. Από κάτω είναι. Κάτσε να πω δύο λόγια λοιπόν. Έλα, να μην κόψουμε. Κόψα. Έλα. Και εγώ δουλεύω τώρα. Κόβε. Και λέει. Τέλος. Του Δημάρχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Κόβοντας η Αριάδνη την πίτα, θέλω να πω δύο λόγια, αν μου επιτρέψεις, δεν θα, καθόλου δεν θα πάρει χρόνο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Λιμενάρχα, κύριε... Είμαι υποδιοικητής της Περιφέρειας. Κύριοι Περιφερειακοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλοι εργαζόμενοι και τρόφιμοι του Ιδρύματός μας. Και φέτος
αξιωνόμαστε όπως πάντα, όσοι είστε, σαν δίκης του κυροκομείου, να κόψουμε την πρωτοχρονιά δική μας πίτα και να ευχηθούμε ο ένας τον άλλον για καλή χρονιά. Αλλά πιστεύω πρώτα για την πατρίδα μας και μετά για όλους εμάς ιδιαιτέρως. Για τους εργαζόμενους, για τους τροφίμους του Ιδρύματός μας. Ενός Ιδρύματος που όπως γνωρίζετε λειτουργεί ανελιπώς από το 1871, ξεπερνώντας μέσα στην 105ετία που μεσολάβησε όλες τις αντικσότητες, πολέμους, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς κλπ. Και παραμένει όρθιο και λειτουργεί. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς να το κρατήσουμε όρθιο για τη μεγάλη προσφορά που κάνει στον τόπο μας. Σήμερα στο Ίδρυμα φιλοξενούνται 58 έως 60 τρόφιμοι που τους παρέχουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να κάνουμε τη ζωή τους χαρούμενη και ευχάριστη. Οι δυσκολίες πολλές φορές δυσεπίλητες λόγω των τεράστιων οικονομικών δυσχεριών. Όμως μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε λόγω της σωστής και συνεπούς διαχειρίσεως εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης λόγω της βοηθείας πολλών φιλανθρώπων φίλων μας. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος παρίσταται, διότι με την ανοχή του και με την εντολή του έδωσε στις τεχνικές υπηρεσίες την εντολή να μας φτιάξουν δωρεάν μία τεχνοοικονομική μελέτη όσο αφορά τα υδραυλικά και την τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων που έχουμε σκοπό να βάλουμε σαν όραμα. Και είσαστε εσείς ο αρρωγός και ο πρώτος κοινής σας αυτή την υπόθεση και γι' αυτό σας ευχαριστούμε θερμά. Γιατί αυτό το όραμα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, γιατί το κόστος του ηλεκτρισμού στο γυροκομείο μας προσεγγίζει γύρω στα 1.700 ευρώ μηνιαίως. Θα επιτευχθεί βεβαίως το έργο αυτό προστρέχοντας σε διάφορους έπορους συνανθρώπους μας που με τη βοήθειά τους θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο, μιας και το επίσημο κράτος όχι μόνο δεν παρέχει βοήθεια αλλά μας επιβαρύνει με φόρους, έμφυα, για κτίρια τα οποία δεν παρέχουν εισόδημα, αντιθέτως μας επιβαρύνουν με διάφορους τύπους επισκευές. Να σκεφτείτε φέτος το γυροκομείο πλήρωσε 30.000 φόρο και 16.000 έμφυα. Αντιλαμβάνεστε ότι με τους φόρους που διαθέτουμε για την λειτουργία του τα πράγματα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό σας ζητάμε πάντα τη βοήθειά σας. Ελάτε κύριε Γενικέ, κύριε Αντιπεριφερειά. Καλώς ήρθατε. Πιστεύω να ευαισθητοποιηθούν οι συνάνθρωποι μας προς το σκοπό αυτό και να μας βοηθήσουν όπως κάνουν και τώρα, διότι πολλοί εξ αυτών διαθέτουν το πετρέλαιο, ένα τμήμα, μεγάλο τμήμα του πετρελαίου, καθότι το ίδρυμα αυτό χρειάζεται περίπου 12 τόνους ετησίως πετρέλαιο για να θερμανθούν οι τρόφιμοι μας. Μια και ήρθε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, θέλω και εδώ να τον ευχαριστήσω και εκείνον, γιατί κάθε χρόνο φροντίζει μέσα από τις ελάχιστες δυνατότητες που του παρέχονται μέσα από τα κονδύλια των προνοιακών ιδρυμάτων και μας δίνεται ένα ποσό, μικρό βέβαια κύριε Περιφερειάρχα, αλλά μας διευκολύνει πάρα πολύ. Το περιμένουμε γι' αυτό και σας ευχαριστούμε θερμά. Η σημερινή βέβαια μέρα δεν είναι πρόσφορη να μιλήσουμε για
οικονομικά ή άλλα προβλήματα του Ιδρύματός μας. Όμως μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του Ιδρύματός μας που υπερβάλλουν αυτό για την ευόδοση του ιερού έργου που επιτελούν. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω τέλος να ευχηθώ στους τροφίμους, γέροντες και γερόντισσες για μια καλή χρονιά με υγεία και να τους διαβεβαιώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το σκοπό αυτό, να κάνουμε δηλαδή τη διαβίωσή τους καλύτερη και ευχάριστη. Εύχομαι και σε όλους εσάς καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να κάτσετε να πιούμε και ένα, αφού όποιος θέλει να πει μια ευχή. Κάτσετε, τα εδέσματα αυτά που βλέπετε είναι προσφορά των εργαζομένων μας και του κυρίου νομικού, ο οποίος έφερε άρτια θυχτής από την Νορβηγία, μας έφερε το Σολομό, ο οποίος είναι κατευθείαν από την Νορβηγικό Σολομό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολλά, πολύ και εσάς. Θα πείτε κάτι, κύριε Αντιπεριφεράτε. Δύο λόγια. Καταρχήν να σας πω ότι είμαστε εδώ και πιστεύω όλοι με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό σας, με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που βγαίνει μέσα από την καρδιά μας για όλα όσα έχετε κάνει για το νησί μας και για την κοινωνία του. Ξέρετε, από μικρό παιδάκι, πάντα όταν έβλεπα κάποιον που ήταν μεγαλύτερος από μένα, ήθελα να τον ευχαριστήσω, γιατί κάτι είχε κάνει το οποίο εγώ απολάμβανα. Και εσείς έχετε χτίσει τη Σύρο, έχετε χτίσει την κοινωνία της, μέσα από την προσωπική σας ζωή, μέσα από τη συλλογική σας προσπάθεια, όπου ήταν ο καθένας. Και σήμερα εμείς όλοι οι νεότεροι απολαμβάνουμε αυτό το οποίο και εμείς οφείλουμε και να συντηρήσουμε και να βελτιώσουμε για να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, στα μέλη, στις κυρίες και στους κυρίους του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι δίπλα σας. Εμείς έχουμε υποχρέωση να είμαστε δίπλα σας, αλλά το κάνουμε και από την καρδιά μας. Δεν το κάνουμε μόνο από υποχρέωση. Και μακάρι να μπορούσαμε, Πρόεδρε, να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα. Καλή χρονιά σε όλους σας, σε εσάς, στις οικογένειές σας και ό,τι καλύτερο. Κύριε Δήμαρχε. Πάνω στον ιδιότατε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί εργαζόμενοι στο Ίδρυμα, αγαπητοί τρόφιμοι, ενδυμότατοι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριε Λιμενάρχη, κύριε Διοικητή της Περιφερειακής Διεύθυνσης, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Ταμείου, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Δύο λόγια θα πω κι εγώ. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ για αυτή την καινούργια χρονιά που μόλις ξεκίνησε, προς όλους και για όλους, να υπάρχει υγεία, αγάπη, ελπίδα και αισιοδοξία, τόσο ατομικά, προσωπικά δηλαδή, όσο και στις οικογένειές σας. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο, το προσώπο του Πρόεδρου, βέβαια όλο το Ίδρυμα, για το πολύ σπουδαίο και πολυδιάστατο έργο το οποίο προσφέρει. Πρόκειται για ένα επίμοχθο και δύσκολο έργο, το οποίο καλείστε να φέρετε εις πέρας, κουβαλάτε ένα μεγάλο σταυρό στην πλάτη σας, υπό την έννοια ότι η κοινωνική σας προσφορά είναι αγκαμφισβήτητη σε μια εποχή για τη χώρα μας ιδιαίτερα δύσκολη. Πολύ δε περισσότερο, όπως αναφέρατε και εσείς, κύριε Πρόεδρε, με την όχι απλά ελληματική στάση και συμπεριφορά της κεντρικής διοίκησης του κράτους απέναντί σας, με την απουσία δηλαδή της συνδρομής και της υποστήριξης οικονομικής ή άλλης, αλλά και με την δυσκολία την οποία αντιμετωπίζετε στο να προσελκύσετε χορηγίες, υποστήριξη από ανθρώπους οι οποίοι λόγω της κρίσης και των συνθηκών είναι πιο δύσκολοι. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η υποστήριξη εκ μέρους του Δήμου, και σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια, ήταν αυτονόητη. Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείτε. Με τις μικρές ή μεσαίες ή πιο μεγάλες δυνάμεις μας, έχουμε υποχρέωση να στεκόμαστε στην πράξη δίπλα σας, στην προσπάθεια που καταβάλλετε, και νομίζω ότι και αυτή η συνεισφορά του Δήμου αποτελεί ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια την οποία καταβάλλετε και η οποία είμαι σίγουρος ότι και μέσα στο 2019 θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, προκειμένου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να προσφέρετε το χαμόγελο, να προσφέρετε συνθήκες διαβίωσης αξιοπρεπής, διότι όλοι εδώ αυτοί οι άνθρωποι
είναι οι γιαγιάδες, οι παππούδες μας, είναι οι άνθρωποι που έχουν συνεισφέρει, έχουν προσφέρει στην κοινωνία, έχουν προσφέρει στα παιδιά και τα εγγόνια τους. Για να λοιπόν δικαιούνται και αξίζουν να τους προσφέρουμε κι εμείς. Συγχαρητήρια και με αυτές τις λίγες σκέψεις εύχομαι για όλους ένα ευλογημένο και δημιουργικό 2019. Χρόνια πολλά. Και ζημενά, θα ήθελα να πείτε μια ευχή. Καλή σας μέρα και από μένα, πανωσιολογιότατε, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλο, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Ταμείου, κύριε Υποδιοικητά της Περιφέρειας. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα σε αυτό εδώ το ζεστό χώρο, κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στην κοινωνία, όπως προαναφέρθηκε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποτελέσει στήριγμα όλων εμάς των νεοτέρων. Η κατεύθυνση που μας έχουν δώσει είναι κατεύθυνση η οποία πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς και να είμαστε πάντα κοντά τους, να μην τους δυσμονούμε και αυτές τις άγιες μέρες να είμαστε στο πλευρό τους και να τους βοηθούμε όπου έχουν ανάγκη. Ό,τι καλύτερο, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λίμη. Εντάξει, μπορούμε τότε να καθίσουμε να πούμε ένα από το. Μπορώ, Πρόεδρε, να πω. Αν παρακαλώ, παρακαλώ, κυρία, κυρία Αθανασιά. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά αυτό το Ίδρυμα, διότι μας έχει προσφέρει τα πάντα. Όσοι είμαστε λίγο του χώρου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει φροντίδα μεγάλων ανθρώπων. Μπράβο σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και πάντα τόσο καλή στο έργο σας. Είμαστε καλά, ευχαριστούμε. Εγώ θα ευχηθώ όλες χρόνια πολλά, θα κάνω μια ειδική μνήμα για το προσωπικό. Θέλω να ευχηθώ δύναμη και κουράγια για το προσωπικό, γιατί είναι και το α και το ω στη συντήρηση και στην οργάνωση αυτού του κτηρίου. Φυσικά την ευθύνη την έχει η διοίκηση. Η διοίκηση κατευθύνει, αλλά αυτοί οι οποίοι παράγουν έργο είναι το προσωπικό. Εύχομαι στη διοίκηση και στο προσωπικό χρόνια πολλά και ιδιαίτερα καλά. Καθίστε. Και να πάμε. Όπου πει ο Πρόεδρος. Κυρία Μαρία, μήπως είχε πέσει το νόμισμα. Δήμαρχε μου, μήπως είχε πέσει το νόμισμα. Κύριε Στρογγύλ, πού είναι η φίλα σας. Εκεί την έχω πει. Μαργαρίτα, σερβίρομαι του Λίμπρα. Εκεί που μου την έδωσε. Αυτό είναι. Είναι. Κάπως έπεσε το νόμισμα. Μπράβο. Μπράβο. Πού το να το δω. Να το δω, το κομμάτι. Όχι εμένα, το γυροκομείο. Μπράβο. Το γουράκι θα το τρεπάσει μόνο. Στο γραφείο. Εκεί, στο γραφείο. Στο γραφείο του Πρόεδρου. Ναι.